بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله όλη η δόξα ανήκει στον Αλλά και η ειρήνη και η ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχαμμάντ sallallahu alayhi wa sallam. Συχνά ακούμε την πρόταση ότι όλοι οι μουσουλμάνοι δεν είναι τρομοκράτες, όμως όλοι οι τρομοκράτες είναι μουσουλμάνοι. Και αυτός που ξεστομίζει αυτή την πρόταση νομίζω ότι είπε την φιλοσοφία του αιώνα, ότι είναι πολύ εύστοχος στην αναφορά του. Νομίζω ότι είναι 100% σίγουρος για την αλήθεια της. Σίγουρα ο απλός άνθρωπος που δέχεται ό,τι ακούει από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από αυτά που διαβάζει, από τα περιοδικά, από τις εφημερίδες, χωρίς καμία κριτική, και δυστυχώς οι περισσότεροι έτσι είναι, είναι πολύ λογικό να πιστέψει σε αυτή την πρόταση, σε αυτή τη δήλωση, ότι οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες. Ναι μεν δεν είναι όλοι, αλλά σίγουρα όλοι οι τρομοκράτες είναι μουσουλμάνοι. Φυσικά η αντίληψη αυτή δεν έχει καμία απολύτως βάση υπό το φως των αριθμών, όπως θα δούμε. Έχουμε πάρα πολλά προβληματικά σημεία με αυτή τη δήλωση που κάποιοι την ενστερνίζονται λες και είναι θεόπνευστη. Έχουμε και θεολογικά προβλήματα, δηλαδή κατά πόσο είναι μουσουλμάνοι, και αυτό βεβαίως είναι μια άλλη συζήτηση. Και απ' την άλλη έχουμε στατιστικές, αριθμούς, επιστημονικές μελέτες που όχι απλά αναιρούν αυτή την πρόταση, την πεποίθηση, αλλά δείχνουν μάλιστα ότι αυτοί που διαπράττουν τρομοκρατία και ανήκουν εντός εισαγωγικών στο μουσουλμανικό πιστεύω, είναι στις τελευταίες θέσεις με σύγκριση ακροαριστερούς, ακροδεξιούς, χριστιανούς και Ιουδαίους που διαπράττουν τρομοκρατία, και είναι και οι περισσότεροι. Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στα στοιχεία της Europol που εκδίδει ετήσια έκθεση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τρομοκρατία», θα δει ότι οι μουσουλμάνοι είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά σε τρομοκρατικά χτυπήματα με σύγκριση άλλες ομάδες, θρησκευτικές ή πολιτικές. Παράδειγμα, στην επίσημη ιστοσελίδα τους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εκθέσεις από τα τελευταία χρόνια, το 7, το 8, το 9, το 10. Τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά και γελιοποιούν όλους αυτούς τους τρομολάγνους αναλυτές που απελπιστικά προπαγανδίζουν ότι όχι απλά είναι περισσότεροι οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες, αλλά όλοι οι τρομοκράτες είναι μουσουλμάνοι. Στην πραγματικότητα, όπως δείχνουν οι εκθέσεις, το 99,6% των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη ήταν από μη μουσουλμανικές ομάδες, το 84,8% των επιθέσεων ήταν από αυτονομιστικές ομάδες, άσχετες με μουσουλμάνους. Οι αριστερές ομάδες έχουν διαπράξει 16 φορές περισσότερες τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη με σύγκριση τις εξτρεμιστικές ισλαμικές εντός εισαγωγικών ομάδες, και βεβαίως στη λίστα έχουμε και ακροδεξίες ομάδες. Και μόνο ένα 0,4% των τρομοκρατικών επιθέσεων θα μπορούσε να αποδοθεί στους μουσουλμάνους εξτρεμιστές. Και παρόλο τις ενέργειες της ISIS που εμφανίστηκε το 2011, βεβαίως προϋπήρχε αλλά ήρθε στο προσκήνιο πρόσφατα, πάλι οι μουσουλμάνοι είναι στις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά την σύνδεσή τους με την τρομοκρατία. Αυτά είναι επίσημες αναφορές από την Europol. Αφήνουμε στην άκρη την Europol, πάμε στην επίσημη ιστοσελίδα του FBI, όπου σε έρευνα που δημοσιοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια αναφέρει ότι οι μουσουλμάνοι εξτρεμιστές τρομοκράτες, στην Αμερική συγκεκριμένα, έρχονται στις τελευταίες πάλι θέσεις όσον αφορά τρομοκρατικές ενέργειες. Και προκύπτει το εξής ηρωνικό, ότι οι Εβραίοι τρομοκράτες έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες τρομοκρατικές ενέργειες από εξτρεμιστές μουσουλμάνους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η δήλωση αυτή που θέλει όλους τους τρομοκράτες να είναι μουσουλμάνοι, τους περισσότερους, είναι αστήριχτοι και οι αριθμοί από τις έρευνες και τις μελέτες
είναι υπεραρκετή. Καλό είναι να δούμε και κάποια άλλα εξίσου σημαντικά έτσι θέματα, συμπληρωματικά. Όπως για παράδειγμα, ποια είναι τα περισσότερα θύματα από τρομοκρατικές επιθέσεις. Ποια είναι τα περισσότερα θύματα από τρομοκρατικές επιθέσεις της ISIS, της Al-Qaeda, της Boko Haram. Πολλοί νομίζουν ότι είναι χριστιανοί τα περισσότερα θύματα, Εβραίοι. Λάθος. Τα θύματα είναι κυρίως μουσουλμάνοι. Στο Ιράκ πεθαίνουν μουσουλμάνοι, στο Αφγανιστάν πεθαίνουν μουσουλμάνοι, στη Συρία πεθαίνουν μουσουλμάνοι. Οι νεκροί μη μουσουλμάνοι από τρομοκρατικές ενέργειες, τον Al-Qaeda, ISIS κτλ., είναι πάρα πολύ λίγοι συγκριτικά με τους μουσουλμάνους. Και βεβαίως εδώ τα ΜΜΕ θα ρίξουν την προσοχή όχι στο πόσο πόσοι χιλιάδες μουσουλμάνοι σφαγιάζονται, αλλά στους 10-15 Ευρωπαίους θύματα τρομοκρατικής επίθεσης. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ακούμε για τρομοκρατικά χτυπήματα στο Ιράκ να σκοτώνονται 150 άτομα σε μία μόνο έκρηξη. Και αλλάζουμε το κανάλι, σαν να μην έγινε τίποτα, αλλά Je suis Charlie, 24 ώρες το 24ωρο, για 10-15 άτομα που σκοτώθηκαν μη μουσουλμάνοι. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Οι μουσουλμάνοι δεν σφαγιάζονται μόνο από εξτρεμιστές της Al-Qaeda και της ISIS και της Boko Haram, αλλά σφαγιάζονται και από τα δυτικά στρατεύματα στον δίθεν πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Διαβάζουμε σε μία έρευνα που μπορείτε να την βρείτε στο προσωπικό μου ιστολόγιο ότι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει σκοτώσει 2 εκατομμύρια ανθρώπους, και αυτό είναι ένα κλάσμα της δυτικής ευθύνης για τους θανάτους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριμένα υπάρχει μια έρευνα, συντάχτηκε από 3 ενώσεις φυσικών επιστημόνων με έδρα την Ουάσιγκτον. Όπως είπα, θα τη βρείτε, μπορείτε να τη βρείτε στο προσωπικό μου ιστολόγιο, αναδημοσιευμένη. Βεβαίως κανένα από τα ΜΜΕ δεν τόλμησε να την αναδημοσιεύσει, να την σχολιάσει. Και όσοι παρόλα αυτά έκαναν το θαραλέο βήμα να την περάσουν έστω στα ψηλά γράμματα, ξέχασαν να μας πούν το θρήσκευμα των νεκρών. Καθώς επίσης ξέχασαν να μας πούν το θρήσκευμα ή την ιδεολογία των δολοφόνων. Λίγα έτσι περισσότερα να πούμε για το προφίλ των μουσουλμάνων τρομοκρατών, εντός εισαγωγικών μουσουλμάνων. Σε σχετική έρευνα αποδεικνύεται πάλι ότι αυτοί που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί, η συντριπτική πλειοψηφία δεν τηρούσε το Ισλάμ. Κίνητρό τους ήταν το πολιτικό κομμάτι. Το καλύτερο παράδειγμα, οι τρομοκράτες από την επίθεση στην Charlie Hebdo της εφημερίδας, στην επίθεση στο Παρίσι και έπειτα στο Βέλγιο, και οι τρεις περιπτώσεις οι δράστες ήταν δυτικοποιημένοι, δεν πάταγαν το πόδι τους στο τζαμί, έπιναν, έτρωγαν χοιρινό και είχαν, πολύ σημαντικό, παραφουσκωμένο ποινικό μητρό. Ίσως έπρεπε να το πούμε πρώτα απ' όλα αυτό. Και το πιο ενοχλητικό της υπόθεσης, και αυτό δεν τιμά τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, είναι ότι ορισμένες φορές, αρκετές φορές, έχουμε περιπτώσεις τρομοκρατών που κατασκευάζονται από τις μυστικές υπηρεσίες για διάφορα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος, ερευνητής Trevor Arson, αν προφέρω σωστά το όνομά του, λέει ότι υπάρχει μια ανησυχητική πρακτική του FBI στο όνομα της εθνικής ασφάλειας που τροφοδοτεί τρομοκρατικές ενέργειες χρησιμοποιώντας Αμερικανούς μουσουλμάνους με ψυχολογικά προβλήματα. Την αναφορά του δημοσιογράφου μπορείτε επίσης να τη βρείτε στο προσωπικό μου ιστολόγιο που την έχουμε μεταφράσει. Και τέλος να πούμε ότι η μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση του πλανήτη δεν είναι μουσουλμανική, αλλά χριστιανική, και ονομάζεται ο Αντιστασιακός Στρατός του Κυρίου. Αντιστασιακός Στρατός του Κυρίου, του Ιησού. Ο Στρατός του Ιησού είναι μια χριστιανική οργάνωση. Τα μέλη της, όπως λένε, λαμβάνουν οδηγίες από τον Ιησού και το Άγιο Πνεύμα. Καθήκον τους να βιάσουν, να σκοτώσουν, να απαγάγουν, έτσι ώστε να έλθει το βασίλειο των ουρανών. Είναι αγωνιστές, όπως λένε.
Το θέμα δεν είναι τι λένε, το θέμα είναι όμως το μηντιακό κατεστημένο που δεν τολμά να περιγράψει τη συγκεκριμένη οργάνωση ως χριστιανική τρομοκρατική οργάνωση. Παρόλο που οι συγκεκριμένοι χριστιανοί τρομοκράτες συνδέουν τις πράξεις τους με τον χριστιανισμό και τις διδασκαλίες της βίβλου. Μια περίληψη και να κλείσουμε. Οι τρομοκράτες, πρώτον, οι τρομοκράτες δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Για την ακρίβεια, η Ισλαμική εντός εισαγωγικών τρομοκρατία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Πάνω είναι οι ακροδεξιοί, οι ακροαριστεροί και στην Αμερική οι Ιουδαίοι είναι περισσότεροι στις τρομοκρατικές ενέργειες από ότι οι μουσουλμάνοι. Και δεν αναφέρουμε βεβαίως για αυτή την μόδα που έχει γίνει στην Αμερική που ο κάθε ένας παίρνει ένα όπλο, μπαίνει σε ένα σχολείο, πανεπιστήμιο και σκοτώνει. Τα θύματα, δεύτερον, τα θύματα αυτής της τρομοκρατίας, της Ισλαμικής όπως λένε τρομοκρατίας, είναι κυρίως μουσουλμάνοι, γυναίκες και παιδιά. Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, Αίγυπτος, Τουνησία, σκοτώνονται μουσουλμάνοι. Μουσουλμανικά θύματα από τρομοκράτες που δεν ακούγονται στα ΜΜΕ. Θα ακουστούν μόνο όταν χτυπηθεί μια ευρωπαϊκή περιοχή και βεβαίως τα θύματα είναι μη μουσουλμάνοι. Τρίτον, οι τρομοκράτες που λένε ότι είναι μουσουλμάνοι δεν σχετίζονται με το Ισλάμ το ίδιο. Έρευνες και αναφορές δείχνουν ότι δεν πηγαίνουν στο τζαμί, πίνουν αλκοόλ, είναι δυτικοποιημένοι από την εμφάνισή τους μέχρι και τη ρουτίνα τους. Επιπλέον πολύ σημαντικό, είναι εγκληματίες με βαρύ ποινικό μητρό. Τέταρτον, έχουμε ψυχασθενείς κυριολεκτικά, όπως αναφέρει η αποκάλυψη του Τρεβόρ Άρσον, και χρησιμοποιούνται από μυστικές υπηρεσίες για το καλό, όπως λένε, της εθνικής ασφάλειας στην κατασκευή τρομοκρατικής ενέργειας ή σκηνικού. Πέμπτον, η μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση είναι χριστιανική, όχι μουσουλμανική, και λέγεται Αντιστασιακός Στρατός του Κυρίου. Το μηντιακό όμως κατεστημένο ποτέ δεν την παρουσιάζει ως χριστιανική, για την ακρίβεια σχεδόν ποτέ δεν την αναφέρει. Και προτού βάλω την τελεία, είμαι υποχρεωμένος να κάνω την εξής διευκρίνηση, ότι φυσικά και υπάρχουν τρομοκράτες που είναι μουσουλμάνοι εντός εισαγωγικών, με την έννοια την θεολογική βάζουμε τα εισαγωγικά. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε αυτήν την σημαντική απειλή και μάλιστα έχουμε συντάξει μελέτες που κάνουμε αναφορά στις πρακτικές τους, το πώς γεννήθηκαν, ποια είναι η θεολογία τους και ποια είναι η ιστορία τους. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο γεγονός ότι υπάρχουν, που σκοπό έχουν να βλάψουν αθώους ανθρώπους μέσω τρομοκρατικών ενεργειών. Και σαν μουσουλμάνοι είμαστε υποχρεωμένοι να καταπολεμάμε όσο μπορούμε, με ό,τι ικανότητα έχουμε, τέτοιες συμπεριφορές, πρώτα απ' όλα για την εικόνα μας. Πρώτα απ' όλα για την εικόνα μας και επίσης για την ασφάλεια των χωρών και των κοινωνιών που ζούμε, μιας και το Ισλάμ δεν σχετίζεται και δεν εγκρίνει καμιά μορφή τρομοκρατίας. Απ' την άλλη όμως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να λέμε με τόσο μεγάλη άνεση ότι όλοι οι τρομοκράτες είναι μουσουλμάνοι. Το είδαμε αυτό με βάση τους αριθμούς που δεν χωράνε καμία αμφισβήτηση. Και είδαμε και διάφορα άλλα θέματα που τονίσαμε έτσι μαζί με αυτό συμπληρωματικά και έχουν εξίσου ενδιαφέρον. Τα στοιχεία που παραθέτω σε αυτό το βίντεο θα τα βρείτε στην περιγραφή κάτω σε περίπτωση που θέλει κάποιος να τα κοιτάξει πιο προσεκτικά. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.